Όσο και αν φαίνεται παράξενο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μοιάζει πολύ με ένα ταξί. Ένα ταξί, ως αυτοκίνητο που είναι, αποτελείται από τον κινητήρα, το σασί, τις ρόδες, τα καθίσματα, το τιμόνι, τις πόρτες, το παμπρίζ και τα άλλα πλαστικά, μεταλλικά και γυάλινα εξαρτήματα από τα οποία είναι φτιαγμένο. Έτσι, και ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελείται από τον μικροεπεξεργαστή, το κουτί της κεντρικής μονάδας, την πνήμη RAM, τις θύρες επικοινωνίας, την οθόνη, το πληκτρολόγιο και τα άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και περιφερειακά που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε. Όλα αυτά που μόλις περιγράψαμε τα ονομάζουμε υλικό ή hardware. Με άλλα λόγια, το υλικό είναι οτιδήποτε μπορούμε να δούμε, να πιάσουμε, να ξύσουμε, να μυρίσουμε, να σπάσουμε, να τηγανίσουμε και τέλος πάντων οτιδήποτε μπορούμε να αντιληφθούμε σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας τις 5 αισθήσεις μας. Ας υποθέσουμε τώρα πως είχαμε αρκετά χρήματα και καταφέραμε να αγοράσουμε ένα ταξί, το οποίο είναι παρκαρισμένο έξω από το σπίτι μας. Αυτό το ταξί δεν πρόκειται να κινηθεί με τίποτα εάν πρώτα δεν φροντίσουμε να το εφοδιάσουμε με καύσιμο. Έτσι και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν πρόκειται να κάνει τίποτε ενδιαφέρον από το να κάθεται άπραγος πάνω στο γραφείο μας εάν πρώτα δεν τον συνδέσουμε με το ηλεκτρικό ρεύμα. Ακόμα όμως και αν βάλουμε καύσιμα στο ρεζερβουάρ του ταξί μας, αυτό δεν πρόκειται να κινηθεί χωρίς οδηγό. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε έναν επαγγελματία ταξιτζή. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χρειάζεται και αυτό τον ταξιτζή του για να ξεκινήσει να λειτουργεί. Φυσικά, στη γλώσσα της πληροφορικής δεν τον ονομάζουμε ταξιτζή, αλλά λειτουργικό σύστημα. Το λειτουργικό σύστημα είναι μια σειρά από προγράμματα που είναι υπεύθυνα για τον σωστό χειρισμό του υλικού. Μερικά από τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήματα είναι τα Windows και το Linux. Όπως ο ταξιτζής ξέρει να χειρίζεται το ταξί του, δηλαδή πότε και πόσο να στρίβει το τιμόνι, πώς να φρενάρει ή να επιταχύνει πατώντας το φρένο και τον γκάζι αντίστοιχα, να διαβάζει τα σήματα της τροχέας και να εκμεταλλεύεται τις παρόδους για να αποφεύγει την κίνηση στους δρόμους. Έτσι και το λειτουργικό σύστημα γνωρίζει πώς να χειρίζεται τα διάφορα εξαρτήματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή έτσι ώστε να δουλεύουν όλα σωστά και σε αρμονία μεταξύ τους. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως έχουμε προσλάβει ένα ταξιτζή για το ταξί μας και είναι καθισμένος μπροστά από το τιμόνι. Δυστυχώς και αυτό το σενάριο δεν πρόκειται να αποφέρει κανένα απολύτως κέρδος στην τσέπη μας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πελάτες, που θα τους μεταφέρουμε από το ένα σημείο της πόλης σε ένα άλλο με κάποιο αντίτιμο, το οποίο είναι ουσιαστικά και το οικονομικό μας όφελος. Οι πελάτες απλά λένε στον ταξιτζή που θέλουν να πάνε και ο ταξιτζής μας, οδηγώντας το ταξί, τους μεταφέρει με ασφάλεια στον προορισμό τους στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Με παρόμοιο τρόπο, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ακόμα και αν έχει εγκατεστημένο ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, δεν πρόκειται να μας προσφέρει τίποτα χρήσιμο. Χρειάζεται και αυτό πελάτες. Οι πελάτες στην περίπτωση αυτή ονομάζονται εφαρμογές. Οι εφαρμογές είναι προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα να εκτελούν μια συγκεκριμένη εργασία κάτω από την καθοδήγηση του χρήστη. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε εφαρμογές που κάνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή να συμπεριφέρεται σαν γραφομηχανή ή σαν CD player ή σαν DVD player, εφαρμογές με τις οποίες παίζουμε παιχνίδια, σερφάρουμε στο διαδίκτυο, κρατούμε τις συναλλαγές των πελατών της εταιρείας μας ή των υλικών που βρίσκονται στην αποθήκη και χίλιες δυο άλλες χρήσεις. Καμία από αυτές τις εφαρμογές δεν χρειάζεται να ξέρει και δεν ξέρει πώς να χειριστεί το υλικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλά κάνει ένα αίτημα στο λειτουργικό σύστημα και αυτό φροντίζει να το ικανοποιήσει με ακρίβεια όσο το δυνατόν ταχύτερα. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να εκτυπώσουμε ένα κείμενο από το Word, απλά πατάμε εμείς το αντίστοιχο κουμπί από το μενού της εφαρμογής και αυτή με κατάλληλα αιτήματα μεταβιβάζει τη διαταγή μας στο λειτουργικό σύστημα, το οποίο στη συνέχεια σπεύδει να τα ικανοποιήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το λειτουργικό σύστημα και οι εφαρμογές ονομάζονται λογισμικό ή software. Σε αντίθεση με το υλικό, το λογισμικό δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας. Τότε, πώς ξέρουμε ότι υπάρχει?
Πολύ απλά αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή του επειδή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αλλάζει συμπεριφορά. Δηλαδή, ενώ τη μία στιγμή κάνει μια συγκεκριμένη εργασία, την αμέσως επόμενη κάνει μια άλλη. Από μόνο του το υλικό δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα υπάρχει κάτι άλλο που κάνει το υλικό να αλλάζει συμπεριφορά. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από το λογισμικό που έχουμε εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ελπίζω τώρα να είναι λιγάκι πιο ξεκάθαρη η εικόνα που έχετε για τα δύο βασικά τμήματα από τα οποία αποτελείται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το υλικό και το λογισμικό. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.